Ναι, ναι, όπως το διαβάζετε στον τίτλο. Μου είπε να πηγαίνουμε με άλλους και είναι εντάξει αν έχουμε deep connection. Είμαι υπερβολική που το χώρισα. Προσδεθείτε, γιατί θα αρχίσω να μιλάω σήμερα, ότι <γιόντες> <γιόντες> τις άλλες μέρες σιωπώ και καθόλου. Αλλά έλεος πλέον, έλεος. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Θα μας τρελάνουν. Λοιπόν, ένα νεαρό κορίτσι μου γράφει. Καλησπέρα κυρία Θέκλια. Γεια σου αγάπη μου, είμαι 24 χρόνων. Έχω σχέση δύο χρόνια. Εντό εισαγωγικών σοβαρή, δηλαδή είμαστε εμεί οι δύο και δεν μπαίνει τρίτο άτομο στη σχέση μα από την αρχή. Το είχαμε ξεκαθαρίσει. Το ξαναδιαβάζω έτσι για να ε, το διαβάσω καλύτερα. Είμαι 24 χρόνων. Έχω σχέση δύο χρόνια σοβαρή, δηλαδή είμαστε εμεί οι δύο και δεν μπαίνει τρίτο άτομο στη σχέση μα. Από την αρχή το είχαμε ξεκαθαρίσει και τέσσερα θαυμαστικά. Άρα αυτά τα παιδιά, σε ηλικία 22 ετών, όταν έφτιαξαν τη σχέση τους, συμφώνησαν στη μονογαμία. Και έτσι επειδή έχει πολλές μοντέρνες φωνές, not μοντέρνες, νομίζω είναι παλιακές αυτές οι φωνές και θα εξηγήσω και γιατί είναι παλιακές, γιατί πάνε πίσω, πίσω. Χρόνια, που δεν υπήρχε η έννοια του ζευγαριού, δεν υπήρχε η έννοια του ρομαντικού έρωτα, δεν υπήρχε η έννοια τη ερωτική πίστη, τη μονογαμία. Τότε στι πρωτόχρονε εποχέ που όλοι πήγαιναν με όλου, αλλά κέφα και το. Ήταν σαν τη χειραψία. Εκεί θέλουν να μας πάνε πίσω και μας λένε κιόλας ότι πάμε και μπροστά. Στην εποχή μας ακούγονται κάποιες φωνές που λένε ό, είστε πολύ πίσω που είστε μονογαμικοί». Ένας μοντέρνος άνθρωπος εξελιγμένος επιλέγει... Τι να πω, την πολυγαμία, τον πολυερωτισμό... Το πολυγαμίσει θα έλεγα. Λοιπόν, αυτό σπουδάζει ψυχολόγος, μάλιστα... Ελπίζω μέχρι να τελειώσει τι σπουδέ του και την εκπαίδευση του να καταλάβει ορισμένα πράγματα γύρω από τι ανθρώπινε σχέσει. Γιατί υπάρχουν κάποιε τάσει στο εξωτερικό Κυρίως, οι οποίε φυσικά <laughs> και στην Ελλάδα θα τι που λένε για ζευγάρια τα οποία κάνουν ανταλλαγέ συντρόφων κλπ. Και και ε, οι οποίε έχουν μελετηθεί στα μακροχρόνια αποτέλεσματα του και δεν έχουν καλά αποτέλεσματα. Εγώ προσωπικώ δεν γνωρίζω ζευγάρι το οποίο να έχει ανοίξει τη σχέση του και να έχει επιβιώσει η σχέση και να έχει επιβιώσει το σάνιτι του. Να μην έχουν χάσει τα λογικά του δηλαδή. Γνωρίζω περιστάσει. Φυσικά θα μου πείτε σε σένα, ερχόντουσαν όταν είχε στο γραφείο και τα κλινικά περιστατικά. Δεν ερχόντουσαν αυτοί οι οποίοι πήγαιναν με τη γειτόνισσα, με τον γείτονα, με τον ένα από εδώ, από εδώ, με τον άλλο από εκεί και ήταν μια χαρά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δεν έχω ακούσει. Αυτό σπουδάζει ψυχολόγο. Είναι στο πρώτο έτο και ήρθε μια μέρα και μου είπε ότι στο μέλλον θα θέλει να πάει σεξουαλικά με μια κοπέλα που έχει deep connection. Και πώς μου φαίνεται αυτό. <laughs> Ήρθε και τη είπε, ενώ έχουν σχέση δύο χρόνια σοβαρή, συμφωνημένη από την αρχή και από το ότι εγώ στο μέλλον θα θέλω να πάω με μια κοπέλα με την οποία θα έχω deep connection, βαθιά σύνδεση. Μήπω έχει ακούσει αυτό το αγόρι για τη μελέτη τη Βοστόνη και τη ευτυχία του Χάρβαρτ που λέει ότι η ευτυχία βρίσκεται στι βαθιές ανθρώπινε συνδέσει με νόημα. Deep meaningful connections. Και το μετέφρασε στα βαθιά γαμίσια με νόημα. Δεν ξέρω. ξέρω πληματικά. Λοιπόν. Τον χώρισα. Καλά έκαμε κόρη. Πολλά καλά έκαμε. Είναι μια τεράστια κόκκινη καμπάρα να σε προειδοποιεί από πριν και στην ουσία να παίρνει εκ των προτέρων την άδεια σου για να σε απαντήσει. Μου είπε ότι όλοι οι άντρες σε κάποια φάση της ζωής τους θέλουν να πάνε με γυναίκα όταν είναι παντρεμένοι, απλώς δεν πάνε και καταπιέζονται έτσι. Και το έχει βάλει το κορίτσι με κεφαλαία, βλέπετε. Α, στο πρώτο έτος της ψυχολογίας έχει ανακαλύψει ότι όλοι οι άντρες σε κάποια φάση τη ζωή του θέλουν να πάνε με γυναίκα όταν είναι παντρεμένοι, με άλλη γυναίκα φανταζούμε, απλώς δεν πάνε και καταπιέζονται έτσι. Μάνα μου και παθαίνω ψυχολογικά τα κακομυρίκα. Πω, πω, καταπίεση. Μου είπε ότι βγάζω εγωισμό το ότι δεν το δέχομαι αυτό που θέλει. Είσαι εγωίστρια που δεν δέχεσαι να πηγαίνω και με άλλε. Εφόσον θα έχω deep connection, βαθιά σύνδεση, και θα το χώσω βαθιά εσύ γιατί έχει πρόβλημα. Εσόρι που μιλάω έτσι, ρε παιδιά, αλλά αυτό είναι ο ορισμό του gaslighting. Gaslighting σημαίνει να βγάζω τον άλλο τρελό και να τον κάνω να πιστεύω κιόλα ότι είναι τρελό. Ρε αγόρι μου, αν δεν τη γουστάρει πλέον την κοπέλα και γουστάρει να πηγαίνει με άλλε, πε τη να χωρίσετε πες τις. Πλέον δεν με ελκύς τόσο πολύ ώστε να θέλω να πηγαίνω μόνο μαζί σου. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό από τα 22 σου στα 24 σου να σου έχει περάσει ο έρωτας. Δεν είναι κακό. Στην αρχή της ζωής σας είστε. Δεν είναι κακό. Και οι σχέσεις είναι δοκιμές οι περισσότερες. Η, μία σχέση θα κρατήσει. Η λέξη σχέση αφορά δύο άτομα. Ο ορισμός της ερωτικής σχέσης δεν αφορά πολλά άτομα. Αφορά δύο άτομα. Και όταν κάνουμε ακόμη και τα webinars για τις σχέσεις, όπως το τελευταίο webinar που κάναμε στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω, εξηγήσαμε ότι σχέση σημαίνει σύνδεση δύο ανθρώπων. Όχι 25-27. Εκεί είναι αγέλη. Εκεί είναι μπουλούκι. Λοιπόν, πόσο αναρκησισμό έχει το αγουράκι. Λέει, μου είπε ότι βγάζω εγωισμό που δεν το δέχομαι αυτό Επίσης μου είπε ότι δεν τον νοιάζει να πηγαίνω κι εγώ με κάποιον φίλο μου που έχω deep connection. Αιδία. Ναι, είναι αιδία. Είναι αιδία. Γιατί στην ουσία τι κάνεις, εκμαυλίζει. Ο ίδιος θέλει να έχει και τα καλά της σχέσης σας, τα καλά που του δίνει η σχέση σας, θέλει να έχει και τα εξτραδάκια του και σου λέει δεν με πειράζει να πας και εσύ με κάποιον φίλο σου που να έχεις deep connection. Δηλαδή θέλει και εσένα να σε εξωθήσεις στο να γίνεις άπιστη, στο να χωρίζεις και να μοιράζει τον ερωτισμό σου και τη σεξουαλικότητα σου σε περισσότερους από έναν ανθρώπους, ούτως ώστε να είναι και ο ίδιος καλά. Εν μεταξύ θέλω να σας πω αυτό, ότι στη μακρόχρονη πείρα μου ως ψυχολόγος, σπάνια έχω συναντήσει ένα ζευγάρι στο οποίο απατάει μόνο ένας. Συνήθως απατάνε και οι δύο. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσει που απατάει μόνο ένα, αλλά σε εκείνα τα ζευγάρια τα οποία μένουν χρόνια στη σχέση του και καλύπτουν κέρατα κάτω από τα, από τα χαλιά, όπω καλύπτουμε τα πετραδάκια τη βρωμίνη κάτω από τα χαλιά, στο τέλο ανακαλύπτει ότι και οι δύο είχαν εξωσυζυγικέ σχέσει. Δεν μιλάω για συμφωνημένε καταστάσει, μιλάω για καταστάσει που δεν το ομολογάει ο ένα τον άλλο. Αλλά για να υπάρχει χώρο να ασχολείται ο ένα εξωσυζυγικά, σημαίνει ότι και ο άλλο δεν ασχολείται μαζί του και ασχολείται και αυτό ίσω εξουσιαστικά. Εκτό από την περίπτωση που αυτό που τρώει τον κέρατο είναι στην κοσμάρα του. Και δεν, ή δεν έχει το θάρρο να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται από τη σχέση του. Κάνουμε μία σχέση. Τραβάμε τα βάσανα μια σχέση, τι ευθύνε μια σχέση για να έχουμε και τη χαρά τη σχέση, την ευδαιμονία τη σχέση και τη συναισθηματική ασφάλεια μια σχέση. Διαλύεται κάθε αίσθηση συναισθηματική ασφάλεια και πνευματική συνοχή όταν έρχεται ο άλλο και σου λέει: Εγώ, άμα γνωρίσω μια με την οποία έχω deep connection, θα τη στοχώσω βαθιά, και εσύ να πα με κάποιον φίλο σου που να έχει deep connection. Δηλαδή, μιλάμε για. Τι να πω, επιστροφή στον πρωτογονισμό. Δεν γίνεται να έχουμε τα καλά από όλου του κόσμου ή θα είσαι στο σύγχρονο κόσμο που ο ορισμό τη μονογαμική σχέση σημαίνει όλη μα η ενέργεια η ερωτική και η σεξουαλική να διοχετεύεται στο σύντροφο μα με τον οποίο μοιραζόμαστε και ευθύνε και υποχρεώσει και βάρη και έχουμε όλο το πακέτο. Ή θα ζει στην πρωτόγονη εποχή που κανένα δεν έκανε τίποτα για τον άλλον, ήταν όλη η ομάδα, ήταν όλη η αγέλη και έκανα σεξ έτσι χαλαρά. Γεια σα! Να σα χώσω ένα ναι, να μου πάρετε μία ναι και γεια! Και κινήσει, Θέα όλο αυτό, δημοσίω. Πώ είναι τα γατάκια και τα σκυλάκια τα οποία άμα θα συνευρεθούν, δεν τρέπονται που έχει ανθρώπου γύρω και λοιπά και και το κάνουν δημοσίω. Έτσι έκαναν και οι πρωτόγονοι. Δεν το κατηγορώ. Κάποιο θέλει να ζήσει πρωτόγονα να πάρει όλο το πακέτο. Όχι να έχει το πακέτο του να έχει τον σύντροφο, τη σύντροφο που να του παρέχει ωφέλη η σχέση και ο άλλο να αναλαμβάνει ευθύνε και υποχρεώσει εναντί του και αυτό να έχει όλα τα καλά αλλά να κάνει και τον πρωτογονισμό του. να Να το αγόρι. Φυσικά είναι 24 ετών, ίσω να αλλάξει. Θα δείξει. Αλλά θα σε συμβούλευα να μείνει εκεί να δει αν θα αλλάξει. Επίση μου είπε, α, το διάβασα αυτό, ότι δεν τον νοιάζει να πηγαίνω κι εγώ με κάποιο φίλο μου που έχω deep connection. Αιτία. Συμφωνώ μαζί σου με, τη, με το συνέστημα τη αιτία και εγώ αυτό θα ένιωθα. Γιατί καταβιβάζει τον έρωτά μα, καταβιβάζεις τον ρομαντισμό μα, καταβιβάζεις τη δική μα βαθιά σύνδεση σε συμπεριφορές ζώων θηλαστικών κατώτερων στην πυραμίδα της εξέλιξης. Τελικά, είναι εγωισμός να μην αφήνεις τον σύντροφο σου να πηγαίνει σεξουαλικά με κοπέλες που έχουν deep connection. <laughs> Ελπίζω να είναι ρητορική ερώτηση. Ελπίζω να είναι ρητορική ερώτηση. Όχι, δεν είναι εγωισμός. Είναι υγιής αυτό αγάπη και σημαίνει ότι προστατεύεις τον εαυτό σου από αχρίαστη ταλαιπωρία και αχρίαστο πόνο. Είμαι υπερβολική το ότι το θέλω μόνο για μένα. Όχι, δεν είσαι υπερβολική. Είναι το φυσιολογικό να θέλουμε το τέρι μας μόνο για εμάς. Προβληματισμοί που δεν ταλανίζουν μόνο εμένα, αλλά και πολλές άλλες κοπέλες της ηλικία μου. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, προσέξτε πάρα πολύ τον gas μέσα στις σχέσεις. Δηλαδή έρχεται κάποιο ο οποίος σας κάνει πλήση εγκεφάλου και προσπαθεί να σας πείσει ότι το μοντέρνο, το εξελιγμένο, το ψυχολογημένο ίσως σε αυτή την περίπτωση. Φυσικά ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στο πρώτο έτος το σπουδών του στη ψυχολογία δεν είναι ψυχολόγο, ήδη έχει αρχίσει να, να παίρνει κάποιε γνώσει. Δεν, δεν θεωρείται ειδικό. Δεν μπορεί να είναι ειδικό κάποιο, αν δεν περατώσει τι σπουδέ του, την εκπαίδευση του και αδειοδοτηθεί. Δεν είναι ειδικό. Έχει αρχίσει να σπουδάζει αυτό το αντικείμενο. Ε, όταν έρχεται ένα, ναι, ένα πρόσωπο με το οποίο έχει σχέση και προσπαθεί να σου κάνει μαθήματα α, του πώς να είσαι μοντέρνα και πώς να είσαι μη εγωίστρια και πώς να είσαι προοδευτική και να δεχτείς να πηγαίνει και με άλλες και να σου επιτρέψει να πηγαίνεις και με άλλους, τότε εκεί πέρα δεν είναι, δεν είναι υπερβολικό να νιώσεις αηδία και να χωρίσεις. Καλά έκανες και το χωρίσεις. Φυσικά. Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο στην εποχή μας να βρεις αγνούς ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατηλημμένοι από τον αρχισισμό τους, τον εγωκεντρισμό τους, τη διάθεση να κάνουν τα ωραία τους χωρίς να τους νοιάζει πως νιώθουν οι άλλοι. Και ίσως είναι δύσκολο και να δημιουργηθεί μια υγιή σχέση, αλλά και μονογαμική σχέση, αλλά και να είσαι ρε παιδί μου με έναν άνθρωπο τη προκοπή. Είναι δύσκολο. Αλλά το να είσαι με κάποιον ο οποίο δεν δείχνει καθόλου ενσυναίσθηση στα δικά σου συναισθήματα, δεν σε συμπόνει, δεν αντιλαμβάνεται ότι θα σε πονέσει και θα σε πληγώσει που θα σε κερατώσει και θεωρεί ότι επειδή προσπαθεί να πάρει την άδεια σου εκ των προτέρων είναι όλα καλά, αυτό σίγουρα θα σου προκαλέσει πόνο και ψυχικό τραυματισμό. Ε, Έζησε δύο χρόνια τη σχέση με το αγόρι αυτό. Σίγουρα έχει και καλά στοιχεία αυτή η σχέση για να παραμείνεις μέσα σε αυτή τη σχέση. Η γνώμη μου είναι ότι έπραξε άριστα που το χώρισε, μόνο και μόνο που το ζήτησε αυτό δηλαδή. Γιατί σου είπε εν ολίγη, με άλλα λόγια, σου είπε ότι δεν σε γουστάρω αρκετά ώστε να θέλω να κάνω σεξ μόνο μαζί σου. Ε, έχω περι, περιέργεια να πάω και με άλλε γυναίκε. Και το αναγάγει αυτό σε δόγμα και λέει ότι όλοι οι άντρε σε κάποια φάση τη ζωή του θέλουν να πάνε με άλλη γυναίκα. Δεν είναι όλοι οι άντρε αγόρι μου που φτιάχνουν σχέση από τα 22 του και θέλουν να κρατήσουν την κοπέλα που γνώρισα στα 22 του δέσμια για να του εξυπηρετεί τι του εξυπηρετεί και θέλουν να, να ζήσουν τα ωραία και από του δύο κόσμου. Τα ωραία του κόσμου του έχω σχέση και τα ωραία του είμαι ελεύθερο. Δεν είναι όλοι. Μπορεί κάποιοι να είναι έτσι. Και εκείνο ο οποίο αποφασίζει ότι δεν θα απαντήσει τη γυναίκα του, επειδή εκτιμά τη γυναίκα του, σέβεται τη γυναίκα του και τη συμπονεί, δεν θα καταπιεστεί να πάθει ψυχολογικά. σα ίσα θα εξασκηθεί πνευματικά, θα ασκηθεί πνευματικά και θα γίνει καλύτερο άνθρωπο. <σχ> <σχ> Τι, έχω τόσα πολλά να πω. Υπάρχει αυτό το βιβλίο του Έριχ Fromm, «Η τέχνη της αγάπης», το οποίο είναι ένα βιβλίο που διαβάζουμε αυτή την περίοδο και σχολιάζουμε στη συμμετοχή και κάθε τρίτη συζητούμε περαιτέρω στο Book Club, ένα θεσμό που ισχύει για το δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω, όπου ο Eric Fromm, 80 χρόνια πριν, με πολύ μοντέρνο τρόπο, μιλάει εξαιρετικά για την αγάπη ως τέχνη και για το ότι η αγάπη χρειάζεται δουλειά. Αν δεν καπνίσεις δεν μαγειρεύεις. Αν δεν κοπιάσεις δεν έχεις αποτέλεσμα. No pay no gain. Το να τα θέλουμε όλα εύκολα, το να έχουμε αυτή την πνευματική ραθυμία, την πνευματική τεμπελιά, είναι δείγμα ναρκισισμού. Είναι δείγμα απανθρωπιάς. Είναι δείγμα άκρα του μα Μακριά από ανθρώπους οι οποίοι ανάγουν την αδυναμία τους σε δόγμα, και προσπαθούν να σας πείσουν ότι είστε προβληματικοί, ότι είστε τρελοί, ότι είστε τρελές όταν δεν δέχεστε να σας κερατώνουν και όταν δεν δέχεστε να γίνει η σχέση σας εμπάτε σκύλια, λέστε. Στους ανθρώπους, το 2024 σε μια δυτική κοινωνία όπως την ελληνική και την κυπριακή, σχέση σημαίνει μονογαμία μεταξύ δύο ανθρώπων. Αυτό σημαίνει σοβαρή σχέση. Όλα τα άλλα είναι να, να, είχαμε να λέγαμε. Θέλει σοβαρή σχέση και να έχει το ωφέλη μια σοβαρή σχέση, οφείλει να βάλει τη δουλειά. Δεν θέλει να βάλει τη δουλειά κανένα πρόβλημα. Κανένα δεν αναγκάζει κανένα να κάνει σοβαρή σχέση. Κανένα δεν αναγκάζει κανένα να παντρευτεί. Κανένα δεν αναγκάζει κανένα να λάβει υποχρεώσει. Όμω δεν μπορεί να έχει τα καλά αποτελέσματα χωρί να βάλει τον κόπο και τη δουλειά. Και αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά. Άνθρωποι που είμαστε μεγαλύτερη ηλικία και έχουμε περάσει κάποιε περισσότερε δεκαετίε από αυτό το νεαρό το αγόρι στη ζωή μα και έχουμε δει και στον εαυτό μα και σε άλλου ανθρώπου τα πολύ άσχημα αποτελέσματα που έχει η πνευματική τεμπελιά και το να ρίχνει τα στάνταρτ σου και να πείθει στον εαυτό σου και τους άλλους ότι η αδυναμία σου είναι αρετή. Όχι, μάνα μου, δεν είναι αρετή να πηγαίνεις με άλλες γυναίκες όταν έχεις deep meaningful connection. Δεν είναι αρετή. Δεν είναι αρετή αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι πα να τριγύσει από αυτέ τι κοπέλε με τι οποίε νιώθει deep meaningful connection, να τριγύσει τον έρωτα του, τη σεξουαλικότητα του, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να επιστρέψει πίσω στη μόνιμη σου, δηλαδή. και καμία χάρη στην άλλη κοπέλα με την οποία θα έχει deep meaningful connection. Αν όντως έχει deep meaningful connection. Με την άλλη την κοπέλα, θα χωρίσει αυτή με την οποία είσαι για να είσαι μαζί τη. Καταλάβατε. Δηλαδή ο τύπο θα θέλει όλα δικά του. Όλα. Μήπω έχει κανέναν παππού, αγάπη μου, μπερμάντη. Μήπω έχει κανέναν μπαμπά, δεν ξέρω εγώ, κανέναν θείο εκεί στην οικογένεια, ο οποίο γαμάει και ράνει. Και πήρε κι εσύ παράδειγμα. Και επειδή ζει στη σύγχρονη εποχή και σπουδάζει και ψυχολογία, προσπαθεί να το ψυχολογικοποιήσει και να βάλει και μια θεωρία πάνω από αυτό. Δεν ξέρω. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τι απόψει σα. Θα λυπηθώ στα σχόλια να διαβάσω ότι είχατε και εσείς τέτοιες προτάσεις. Τι να πω, πραγματικά. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Κορίτσια, μην καταδέχεστε τέτοιες καταστάσεις. Επίσης, θέλω να πω και στην κοπέλα αυτή που έστειλε το μήνυμα, αλλά και σε άλλες κοπέλες α, νεαρές σε ηλικία. Εδώ στο κανάλι μας έχουμε πολλά βίντεο για τις σχέσεις. Είναι και το playlist πώς διαχειρίζουμε μια νέα σχέση φλερτ γνωριμία. Είναι το playlist θέλω να κάνω σχέση. Στη συμμετοχή διαβάζουμε πολύ ενδιαφέροντα βιβλία και σχολιάζουμε όπως και το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ». Και το βιβλίο αφού είναι τόσο υπέροχο εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη. Επίση, στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή έχουμε τη συνάντηση κάθε εβδομάδα μέσω Zoom με τι γυναίκε συζητούμε τέτοια θέματα. Ε, αν θέλετε κάτι περισσότερο, μπορείτε να απευθυνθείτε στι λειτουργίε τη συνδρομή και τη συμμετοχή. Αυτά. Ήντα καιρούς φτάσαμε. Σε τι κόσμο έχουμε φτάσει. Ήντα καιρούς φτάσαμε κυπριακή έκφραση στα λατινικά ο τέμπορα ο και στα ελληνικά ο ήθιο καιρή. Πατήστε καμιά γραφή, κανένα like. Αν είστε περαστικοί, δείτε το κανάλι. Με ήθελα κλαπετρίδου, είμαι ψυχολόγο, συγγραφέα και ψυχοεκπαιδεύτρια και καθημερινώ εκπλήσωμαι. Καθημερινώ μένω ενέη. Yeah. Γεια!